Το ότι δεν υπάρχει μεταφερόμενη αρμοδιότητα είτε από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις προς δύο κατευθύνσεις, προς τους Δήμους, είτε προς τις αιρετές περιφέρειες, είτε και το αντίστροφο, από τις κρατικές περιφέρειες προς τους Δήμους, που να μην περιγράφεται ρητά, κύριε συνάδελφε, μέσα στον νόμο, το πόσο ακριβώς θα γίνει η μετάταξη του προσωπικού που υποστηρίζει τις αρμοδιότητες αυτές, σε πρώτη φάση εθελοντικά, και εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των αντίστοιχων υπηρεσιών εκεί που μεταφέρονται και με αναγκαστικές μετατάξεις. Και μάλιστα υπάρχει και η πρόνοια όταν κάποιος διασφαλίζεται με καλύτερο εργασιακό στάτους, απολαμβάνει δηλαδή καλύτερες αποδοχές, αυτό να τον ακολουθεί και στην καινούργια υπηρεσία και στο καινούργιο που θα παρτίσει και θα πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων.